νόμος του κράτους, κυρίες και κύριοι, πια ο μακροχρόνιος δανεισμός. Όχι 5 χρόνια όπως έλεγε ο προηγούμενος νόμος, αλλά μετά από πολλή φασαρία και πολύ κόπο, 25 στην 25. Δηλαδή θα περάσουν 2-3 γενιές ελληνοπαίδων που δεν θα δουν την κληρονομιά τους, κάτι που τους ανήκει, επειδή κάποιοι έχουν αποφασίσει να το δανείσουν σε μουσεία του εξωτερικού ή συλλόγους ή ιδιώτες του εξωτερικού, όποιος το ζητήσει. Όποιος θέλει, ελάτε να πάρει με μια απλή αίτηση. Και όλα αυτά θα τα διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Νόμος του κράτους, γρήγορα, από την κυρία Μενδώνη, υπογραφή γρήγορα από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελλαροπούλου, ΦΕΚ και τελείωσε η υπόθεση. Εμείς αντιδρούμε και δεν είμαστε μόνοι μας, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι του πολιτισμού και του πνεύματος που αντιδρούν. Μία από αυτές, η γνωστή και αγαπητή σας σε όλους, Μαρία Τζάνη. Γιώργο μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια δόλια σκέψη, πράξη και στοχεύει στον παντελή αφελληνισμό και θα το στηρίξω αυτό το πράγμα, Γιώργο, αμέσως. Εάν πάω και εξαφανίσω τα αντικείμενα αυτά που είναι ανυπέρβλητου και μοναδικού καλούς στον σύμπαντα κόσμο, που θεωρούνται ότι ενσαρκώνουν, προβάλλουν, δηλαδή εμφανίζουν την παγκόσμια αρμονία, το παγκόσμιο κάλος. Και σήμερα η αστροφυσική μας λέει ακριβώς ότι το σύμπαν σύγκειται από αρμονία και από κάλος. Και ξέρουμε ότι αυτό εμφανίζουν. Καταλαβαίνεις ότι αν το χάσουμε αυτό, χάνουμε όχι απλά στοιχεία που δημιουργούν την ταυτότητά μας, την συνείδησή μας, την εθνική μας υπόσταση, αλλά δημιουργούν και κάποιες ψυχολογικές ορίζουσες, όπως αυτή η γνώση συνιστά για τους Έλληνες, τις γενιές των Ελλήνων, που θα τη δουν σε μουσεία, θα τη δουν σε χώρους αρχαιολογικούς, θα τη δουν πεταμένα, έτσι, από μινάρια, σε ραχούλες και παιδιάδες, συνιστούν μια αυτοαντίληψη που γίνεται αυτοεκτίμηση. Άρα, είναι ένας παράγοντας σημαντικότατος στην υγεία μας ως λαού, είναι η αυτοεκτίμηση που μας δίνει μια υπαρξιακή ασφάλεια. Απ' την άλλη μεριά, πώς να το φανταστούμε το ζήτημα, ένας δάσκαλος που θέλει να πάρει τα παιδάκια να τα πάει σε ένα μουσείο ή στους Δελφούς, μια οικογένεια να δούνε τον ημίωχο, αυτό το απίστευτο δημιούργημα, ή τον Ερμή του Πραξιτέλη, λέω τώρα. Θα πάει και δεν θα υπάρχει μέσα. Εντάξει, θα βλέπει κάποια πράγματα, αφού δεν θα υπάρχουν τα πολλά και θα υπάρχουν αλλού, θα το έχουν και σε σκοπιμότητα ταξιδιού να πάνε έξω. Οπότε, ανεξάρτητα από την παίδευση των Ελλήνων που συνιστούν αυτά, των γενεών, με όλα αυτά που είπα, υπάρχει και ένας παράγοντας που λέγεται οικονομία, που σχετίζεται με αυτή την κληρονομιά και σύνιστα την βαριά βιομηχανία μας, ο τουρισμός μας, η βαριά μας βιομηχανία.
και αντί να τα απαιτήσουμε όλα αυτά που 17 αιώνες ή κατέστρεψαν ή καταλύστευσαν μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Και να τα ζητήσουμε να έρθουν πίσω στο χώρο τους. Μόνον εδώ αναδεικνύονται. Μόνον εδώ αποκτούν την ψυχή, το περιεχόμενο, το συμβολισμό, όλα αυτά για τα οποία δημιουργήθηκαν, μόνο στο χώρο τους. Αντί λοιπόν να τα ζητήσουμε, όπως κάνει κάθε χώρα, από την Αφρική ακόμα διαβάζεις, ζήτησε από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από τις αποικίες που είχαν, ακόμα και ένα σκαλισμένο ελεφαντόδοτο, το ζητάνε, είναι δικό μας, το φτιάξαμε εμείς και το δίνουν. Εμείς, αντί να ζητήσουμε την επιστροφή τους, τα προσφέρουμε. Τα προσφέρουμε και δεν γνωρίζω εγώ με ποιο αντίκρισμα, όχι κατά ανάγκη οικονομικό, ο ιδιώτης που τα διαχειρίζεται. Λες και εμείς είμαστε αμαία ως λαός και βγαίνει η απόφαση ότι είμαστε ανίκανοι να τα διαχειριστούμε και βάζουν κάποιους ιδιώτες, άσχετους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Λοιπόν, εγώ δεν γνωρίζω με τι αντίκρισμα. Παρόλα αυτά, η χώρα πλήττεται οικονομικά. Η χώρα πλήττεται πολιτισμικά. Η χώρα πλήττεται σε αυτή την φήμη της, την φήμη της ως ελληνισμός, ως Ελλάδα διεθνώς. Και τώρα να πάω σε κάτι άλλο που αυτό εσύ το γνωρίζεις καλύτερον παντός άλλου, Γιώργο μου, και έχεις αφιερώσει ζωή γι' αυτό. Υπάρχουν χώροι με ευρήματα ενσωματωμένα στο πεδίο που εάν τα αναδεικνύαμε και τα αξιοποιούσαμε, η Ελλάδα θα είχε επιπλέον πόρους πολύ σημαντικούς οικονομικούς, συν την γνώση, όχι μόνο για μας, για όλους, που έρχονται οι άνθρωποι που είναι μορφωμένοι απ' έξω και τα ψάχνουν και δεν μπορούν να τα βρουν. Γιατί δεν υπάρχει μία πινακίδα. Μπορείτε να βρείτε πινακίδα που οδηγεί στον Ιερό Ναό Τάδε, μετά από ένα χιλιόμετρο, αλλά δεν υπάρχει πινακίδα για πολύ σημαντικούς χώρους της αρχαίας κληρονομιάς, που είναι αρχαία μεν κληρονομιά των Ελλήνων, αλλά γνώση της σημερινής τελευταίας λέξης όλων των επιστημών. Και ρωτάω, να μπει στο μυαλό μου η υποψία που δεν μου τη λένε, δεν μας τη λένε, ότι ενδεχομένως στην προσπάθεια, και φαίνεται αυτό, έτσι, εθνοκτονίας των Ελλήνων, να πριτανεύει ότι αφού εδώ θα είναι αλλοδαπή, αυτά να πάνε αλλού, για να μπορούμε να τα εκμεταλλευόμαστε αλλού, όχι βέβαια οι Έλληνες, οι οποίοι θα είναι ικτρά μειοψηφία, μη υπολογίσιμοι, αλλά εκείνοι που θα συνεχίσουν να σκυλεύουν το σώμα, το ελληνικό. Μια άλλη υποψία είναι η εξής. Εάν θέλουν να αλλοιώσουν όλο το αξιακό σύστημα
του ελληνισμού, γιατί ο ελληνισμός είναι κοσμοθεωρία και ως τέτοια επί αντιπάλου θεωρίας πλήττεται. Είναι κοσμοθεωρία. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλω να ακυρώσω αυτό το αξιακό σύστημα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάρω αυτά τα σύμβολα που την εμφανίζουν στο διηνεκές και να τα πάω κάπου που επειδή δεν υπάρχει καν εμπειρία ή ούτε καν στον εθνοφιλετικό στερεότυπο μήνυμα, γιατί μην το ξεχνάμε, καμιά πληροφορία δεν χάνεται. Και το γεγονός ότι ο προγονός μου το σμίλευε και ένας άλλος προγονός μου το χαιρόνταν και η σκέψη του παρήγαγε γνώση και σοφία, αυτό δεν χάνεται, εν υπάρχει. Και εγώ είμαι ο πλησιέστερος και καλύτερος δέκτης, όχι εγώ ως Μαρία Τζάνη, αλλά εγώ ως Έλληνας, Ελληνίδα. Λοιπόν, να το πάρουν αυτό και να το πάνε εκεί που δεν θα έχει την ίδια δύναμη εξανθρωπισμού. Γιατί βλέπουμε που πάει η ανθρωπότητα. Έχω λοιπόν την πεποίθηση ότι αν υπάρχει ίχνος φιλοτιμίας σε αυτή τη χώρα, σε επίπεδο πολιτών, αν υπάρχει στοιχειώδης αντίληψη δικαίου, αν υπάρχει λίγη αναγνώριση και εκτίμηση αυτής της απαράμιλης και μοναδικής δημιουργίας των Ελλήνων που προσφέρεται στην ανθρωπότητα, αυτή πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να ακυρώσει παρά αυτά ή να καταστήσει ανενεργό, δεν ξέρω πώς, νομικά πώς θα γίνει, αυτή την βελιγματική σκέψη και ενέργεια. Αυτά τα ουτιδανά όντα. Πρόκειται για ουτιδανά όντα. Αυτά που τα σκέφτηκαν, αυτά που τα εισήγαγαν, αυτοί που τα ψήφισαν και αυτοί που τα υπέγραψαν είναι ουτιδανά όντα. Αυτά λοιπόν πρέπει να δικαστούν από τον ελληνικό λαό επί εσχάτη προδοσία. Δεν μας σκοτώνουν μία φορά. Δεν μας δουλώνουν μία φορά. Γιατί έχουμε το δικαίωμα εκεί να έχουμε απόγονο και να επαναστατήσει. Γενιές ολόκληρες ακυρώνουν από τα ταυτωτικά του στοιχεία και από τη συνείδησή του. Είναι το τέλος, όχι των Ελλήνων, του ελληνισμού, ό,τι συνιστά ελληνισμό. Δηλαδή, το καμάρι, το αλάτι, την υπερηφάνεια του πλανήτη Γη. Εγώ έχω τη γνώμη ότι είναι πολύ, είναι σφαίρα ντουμ-ντουμ αυτό στο σώμα της Ελλάδος. Είναι ασύμμετρη απειλή αυτό. Όπως τα μαθηματικά κάνουμε πράξεις, βλέπουμε γεγονότα, για να βγουν οι κρυμμένοι αριθμοί, και εδώ υπάρχουν κρυμμένες σκοπιμότητες ολέθριες, όχι μόνο εναντίον μας, απέναντι στον ανθρωπισμό, απέναντι στο σύμπαν αν θέλετε, γιατί πια μόνο συμπαντική συνείδηση καταλάβαμε και οι επιστήμονες ότι πρέπει να έχουμε από την παραγωγή των Ελλήνων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους σταματήσουμε με κάθε τρόπο.
με κάθε τρόπο. Το λέει και το σύνταγμά μας, είναι καθήκον μας.